Κόουτς, άλλη μια νίκη, 15η στο πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά η σημερινή νίκη ήταν λίγο δύσκολη, καθώς τα τελευταία λεπτά χάσατε πιστεύω την αυτοσυγκέντρωσή σας και μπήκε το στρατόνι στη διεκδίκηση του παιχνιδιού. Πες μας λίγα λόγια για το παιχνίδι. Νομίζω ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι με μια καλή ομάδα, σοβαρή ομάδα που παίζει πολύ σκληρά. Εμείς είμαστε πολύ καιρό τώρα που παίζαμε στα κόκκινα. Ήταν φυσιολογικό, περιμέναμε ότι κάποια στιγμή η ομάδα ίσως σήμερα κάναμε το χειρότερο παιχνίδι στη Β' Εθνική. Παίζουμε. Κρατάμε την νίκη, δίνουμε συγχαρητήρια στους παίκτες, έχουμε τη διακοπή να ανασυνταχθούμε για να έχει μια παιχνίδια ακόμα για να τελειώσουμε όπως πρέπει το πρωτάθλημα. Στο πρώτο μήχρονο το Στρατόνι ήταν στο μάτς κυρίως από τα επιθετικά του rebound. Στο δεύτερο έπαιξε ο coach με τρεις ψηλούς, προσπάθησε να ελέγξει το rebound, πήρες μια διαφορά, παρ' όλα αυτά δεν διατηρήθηκε. Ήταν τελικά επιθετικό το πρόβλημα ή αμυντικό? Νομίζω ότι σήμερα το πρόβλημα κάποιος θα δει το σκορ και θα νομίζει ότι πήγαμε πολύ καλά στην άμυνα. Είμαστε πολύ άσχημοι στην άμυνα σε μεγάλο διάστημα, άσχετα πως πήγε το σκορ. Πήραμε πράγματι πολλά επιθετικά rebound. Απλώς στον μπάσκετ παίζουν όλοι κατοχές. Το Στρατόνι ήρθε και έπαιξε σε χαμηλό τέμπο. Προσπάθησε να μας κοιμήσει. Νομίζω ότι το κατάφερε. Πήγαμε στο ρυθμό του Στρατονίου. Εντάξει, κερδίσαμε, κρατάμε την νίκη. Τώρα θα επηρεάσει αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος? Όχι, τη θέλαμε τη διακοπή, δεν σας κρύβω ότι τη θέλαμε, γιατί έχουμε περάσει πολλά αυτή τη χρονιά και από τραυματισμούς. Τα ταξίδια για μας είναι με πόδι να είναι, κάθε ταξίδι είναι χιλιόμετρα, έχουμε βάλει πολλά χιλιόμετρα στις πλάτες μας. Νομίζω ότι τη θέλαμε τη διακοπή αυτή, για μας νομίζω ότι είναι καλό να μπορέσουμε να ξεκουραστούμε και να κάνουμε τον παράσταση για το τέλος του πρωταθλήματος. Coach, ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.